κατάλληλο για όλους. Από το Λεμαϊδας Λόρινας. Τηλέφωνο 2463-077-456 και 25112. Για εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Είμαι και εγώ εδώ. Στη ζωή από άλλο δρόμο. Έλα συνδέσιμο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια κουβέλα θέσιμο απόψη κύριε πάλι στους πρώτους. Στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, 3η 23 Ιανουαρίου 2018. Η επικαιρότητα τρέχει ως συνήθως. Εμείς ως εκπομπή και ως άτομα με αναπηρία θεσμική και μη προσπαθούμε να την καταγράψουμε και να σας την παρουσιάσουμε. Είμαστε εδώ, θα δούμε στην πορεία διάφορα θέματα. Καλησπέρα και από μένα κυρίες και κύριοι. Ο καιρός περνάει, οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μας προλαβαίνουμε. Τις προλαβαίνουμε δηλαδή, συγγνώμη. Ας περάσουμε στον κύριο Μιχάλη να μας πει τα νεότερα. Λοιπόν, σήμερα ψηφίστηκε ένα πάγιο αίτημα που είχε το ανεπηρικό κίνημα για παιδιά, όχι τα άτομα με αναπηρία σε ιδρύματα. Με αυτό που είχε γίνει στα Λεχενά, για μένα σωστά ψηφίστηκε, καλά το πράττει η κυβέρνηση. Και είναι και ένα πράγμα που το έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία. Είναι στη Διεθνή Σύμβαση των Ατόμων με Αναπηρία. Αλλά εντάξει, να βγάλουμε αυτά τα άτομα με αναπηρία από τα ιδρύματα. Πώς θα ζήσουν και πού. Μετά, τρέχουν προγράμματα για τα θέματα εργασίας. Σήμερα είχαμε μερικές συναντήσεις πάρα πολύ δυνατές. Μία συνάντηση ήταν ότι τρία άτομα με αναπηρία απολύθηκαν από μία ιδιωτική επιχείρηση εδώ και δεν τα στήριξε κανένας. Πήγε να τα στήριξει σήμερα το αναπηρικό κίνημα. Αυτά τα άτομα έχουν απολυθεί από τις 10 Οκτωβρίου. Πού είναι τα εργατικά σωματεία, πού είναι τα σωματεία τα... εδώ, το εργατικό κέντρο, οι υπόλοιποι συνάδελφοι να τους κάνουν συμπαράσταση σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να αποφασίζει ένας γιατρός αν είναι κατάλληλος ή μη κατάλληλος για την εργασία που κάνει. Πρώτα πρέπει να ρωτηθεί το άτομο το ίδιο, αν μπορεί να την κάνει ή όχι. Δεν υπάρχουν σήμερα άτομα που είναι ανίκανα για εργασία, κύριε. Ο καθένας μπορεί να σταθεί. Αυτό ήταν. Σήμερα προσβλήθηκα πάρα πολύ, όχι σαν άτομο με αναπηρία μόνο. Προσβλήθηκα και σαν ανωτότητα άνθρωπος. Δεν μπορεί το σύνταγμα της πατρίδας μας, όταν σου δίνει το δικαίωμα για δουλειά και να έχει περάσει το παιδί με τις υπηρετικές διατάξεις του νόμου και στο τέλος να το απολύσει. Και δεν ήταν σε μία μόνιμη δουλειά, ήταν σε μία δουλειά ορισμένου χρόνου. Τουλάχιστον έπρεπε να λήξει αυτός ο χρόνος. Να λήξει η σύμβασή του. Πάντως, θα το πω για πολλωστή φορά, Μιχάλη, με αφορμή όλο αυτό που λες και συζητάμε, ότι ναι, εμείς ως κίνημα εδώ και ως εκπομπή έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το θέμα της εργασίας. Εδώ και τόσα χρόνια που κάνουμε εκπομπή, αλλά και ως θεσμική μέσω των συλλόγων, η εργασία είναι ένα πάγιο αίτημα για τα άτομα αναπηρία που δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω. Ο Σύλλογος Ατόμων Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι από τους προσπόρους συλλόγους ανά την Ελλάδα που από την μέρα της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα αγωνίζεται για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων αναπηρία και των ίδιων και των γονέων τους επίσης.
Εδώ δεν μπορούμε να συναντηθούμε, Μάρη, με τα τοπικά σωματεία εδώ που λειτουργούν στην περιοχή, είτε αυτά λέγονται τις σωματείες, είτε ακόμα και με τα εργατικά κέντρα. Και μπορούμε να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε πιο καλά κάτω στο Υπουργείο με διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες παρά εδώ στην περιοχή. Γιατί δεν έχουν μιλήσει εδώ οι υπεύθυνοι, ακόμα και οι υπεύθυνοι του ΑΕΔ, μετά το μόνο με αναπηρία. Τρέχουν σήμερα χιλιάδες προγράμματα. Εγώ έχω να πω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πληροφόρηση, άρα παραπληροφόρηση, όπως είπες για το πρόγραμμα. Τρέχει από το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο του 17, έχουμε 18 τώρα. Έχω ενημερωθεί με θλίψη μου ότι δεν υπάρχει καμία επιχείρηση, τουλάχιστον εδώ στο νομό Κοζάνης, που να έχει ζητήσει άτομο για θέση εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι επιδοτούμενο. Και δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία ζητιανεύουν για μια θέση εργασίας την οποία την πληρώνει το ίδιο το κράτος. Εδώ δεν είναι. Εγώ κάπου, Κωνσταντίνα μου, θα διαφωνήσω. Υπάρχει και κάποια άτομα με αναπηρία που πάρθηκαν στη δουλειά σε προγενέστερες περιπτώσεις, όπως είναι ήδη, που αποσχόλησε αρκετά άτομα με αναπηρία και τα χρησιμοποίησε σε πολύ αξιολογικές θέσεις και σε δυναμικές θέσεις παλαιότερα. Από εκεί και μετά δεν έχω δει τίποτα και σήμερα δεν ξέρω γιατί οφείλεται αυτό. Το συνδικαλιστικό κίνημα από τη μεριά μου μας πιστεύω να μην φταίμε. Αλλά υπάρχουν κάποια βαθύτερα αίτια τώρα, δεν μπορώ να την εντοπίσω. Και δεν μπορεί σήμερα οι Δήμοι να έχουν έλλειψη προσωπικού και να μην μπορούν να πάρουν από αυτό το πρόγραμμα για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τους. Όλοι οι Δήμοι ξέρουν και η περιφέρεια και καθώς και τα νοσοκομεία. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα? Μήπως δεν έχει διαφημιστεί σωστά το πρόγραμμα? Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2018 να υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος και η προκατάληψη για τα άτομα αυτά. Τα άτομα τα οποία είναι, αν όχι τα περισσότερα, τουλάχιστον κάποια από αυτά είναι πλήρως καταρτισμένα και πλήρως ενημερωμένα. Έχουν εκπαιδευτεί, έχουν τελειώσει κάποιες σχολές, έχουν ξεκινήσει καινούργιες σχολές. Είναι έξυπνα, άμεσα και υπεύθυνα για τη δουλειά που θέλουν να κάνουν και προσφέρουν στην επιχείρηση. Είναι για το καλό και των δύο, και της επιχείρησης και του ατόμου αυτού. Με αφορμή αυτό που λέτε, που είπες Μιχάλη συγκεκριμένα, λες αν έχει διαφημιστεί ή όχι το πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν εργοδότες να μπουν στη διαδικασία των αιτήσεων και να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, εργαζόμενους με αναπηρία. Θα πω το εξής, ότι ήδη προκηρύχθηκαν, ανακοινώθηκαν θέσεις με τον 2643 στους Δήμους και αναμένεται ήδη προκήρυξη και μιλάμε για διορισμούς 8.845 μονίμων στους Δήμους, όπου για τις πρώτες 559 θέσεις, οι οποίες ήδη ανακοινώθηκαν και μιλάμε για κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, πολυτέκνων, εθνικής αντίστασης, έμεση ατόμων με αναπηρία, ανάπηροι πολέμου και τρίτεκνοι. Μιλάμε δηλαδή για τις θέσεις που προσλαμβάνει ο νόμος 2643, ο οποίος νόμος φυσικά ελέγχεται μέσω του ΑΕΔ. Και γι' αυτό θα ενημερώσουμε τους αγαπητούς τηλεθεατές και συναδέλφους που μας παρακολουθούν, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν υποχρεωτικά κάρτα ανεργίας και κάρτα ανεργίας ως άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι από τα κλειδιά. Παράλληλα όμως, όλα σοφάκελος θα πρέπει να είναι ενημέρωση στην υπηρεσία του ΑΕΔ, σύμφωνα με τα προσόντα του καθενός, ούτως ώστε όταν προκηρυχθούν οι θέσεις αυτές, να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να κάνει την αίτησή του και να αξιολογηθεί και να μορφωθεί καταλλήλως. Έτσι ακριβώς. Όλο αυτό που το βρίσκουμε, Μαρία? Υπάρχει ήδη, βασικά στο site του ΑΕΔ, γιατί είπαμε η επιτροπή αυτή ελέγχεται μέσω του ΑΕΔ, γίνονται οι προσλήψεις αυτές και θα πρέπει να τα παρακολουθούμε από εκεί και εννοείται στις ιστοσελίδες των συλλόγων, της εκπομπής κλπ. Από εκεί και πέρα όμως να ενημερώσουμε επίσης τους φίλους τηλεθεατές ότι ήδη έχουν βγει προκήρυξη 1K 2018 του ΑΣΕΠ για 30 θέσεις
Στην ΕΙΔΑ. Στην Ιδιωτικού Δικαίου Αρρώστου του Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στην ΕΙΔΑΠ. Αυτές οι θέσεις που δεν είχαν καλυφθεί από τα άτομα με αναπηρία. Εγώ έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εδώ στην περιοχή μας έχει καλυφθεί η ποσότηση των ατόμων με αναπηρία. Στους Δήμους Κοζάνης, Τολεμαίδος, Κωνσταντινούπολης. Το θέμα δεν είναι αν έχουν καλυφθεί. Η προσωπική μου άποψη δεν είναι αυτή. Εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική αυτή. Από τη στιγμή που υπάρχουν προσόντα, γιατί να μην αξιοποιηθούν. Όχι, μάλλον. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν λέω. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα και το ποσοστό που λες. Αλλά από εκεί και πέρα σκέψου όμως και πόσα άτομα με αναπηρία βγήκαν στη σύνταξη κατ' παρελθόν. Αυτό και πόσες θέσεις από αυτές αναπληρώθηκαν. Τώρα θα μου πεις. Ο νόμος είναι σαφές, Μάριος. Λέει ότι σε μία επιχείρηση, όταν υπάρχουν 50 εργαζόμενοι ή 100 εργαζόμενοι, η ποσότηση στα άτομα με αναπηρία είναι τόση. Και πρέπει να προσλάβει αυτά τα άτομα. Τηρούν τις προϋποθέσεις, εδώ είναι το ερώτημά μου. Οι δημοτικές επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Δεν λέω ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λέω οι τοπικές επιχειρήσεις που τα έχουν οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Τηρούν αυτόν τον όρο. Αν είναι πανδρομένες, λες, με το ποσοστό αυτό, ναι, για τα ΑΜΕΑ. Ναι. Το ανάλογο ποσοστό που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση. Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα που θα το ψάξουμε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, Μιχάλη, σίγουρα κάθε τι που βγαίνει, κάποιους αποκλεί, κάποιους ευνοεί. Το θέμα όμως είναι να κοιτάμε τη γενική ουσία. Τώρα, το ότι μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα για τον καθένα μας, ας πούμε, ξεχωριστά, σίγουρα θα υπάρχουν. Και αυτό το λέω περισσότερο κιόλας, γιατί ήδη προσφάτως δημοσιεύτηκε ο νέος ενίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, που ναι μεν διορθώθηκαν κάποια πράγματα, εννοείται, σίγουρα όμως δημιουργήσανε άλλα προβλήματα. Όχι, εδώ να πούμε ότι και ακόμα υπάρχουν προβλήματα, δεν λέμε ότι είναι τέλειος ο νέος νόμος. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και παρακαλώ πολύ τον κόσμο να διαβάσει και να το δει το καινούργιο ΚΕΒΑ και να κάνει τις επισημάνσεις στους ειδικούς που έχουμε κάτω στην Εθνική Συνομοσπονδία και να δούμε τι μπορούμε να γλιτώσουμε από την αναπηρία. Έτσι, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, έλεγαν για 47 παθήσεις. Στο τέλος μπήκανε μέσα 143 μέχρι τώρα. Επίσης, να ενημερώσουμε τους αγαπητούς τηλεθεατές, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι αιτήσεις για την επιστοποίηση της αναπηρίας, επειδή μετά από την ψήφιση αυτού του νόμου που δημοσιεύθηκε, δεν έχουν βγει διευκρινιστικές εγκύκλοι, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοί μας να υποβάλουν αίτημα ανανέωσης ή έκδοσης επιστοποιητικού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ. Και έτσι τα ΚΕΠΑ, από όσο ξέρουμε, έχουν παγώσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε όλοι να είναι λίγο υπομονητικοί. Και να μας στέλνουν τις επισημάνσεις τους, γιατί χωρίς επισημάνσεις δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Να διορθώσουμε τα λάθη. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα με αυτό που έγινε, πολύ καλά κάνουν οι υπάλληλοι του ΚΕΠΑ και δεν παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα. Και αυτό να διευκρινίσουμε και αυτό γιατί. Γιατί αν προσέξανε ορισμένοι, πλέον η κάθε αναπηρία, ανάλογα το είδους αναπηρίας, υπάρχει χώρο για ηγητικός φάκελος. Δεν υπάρχει ενιαίος φάκελος σύμφωνα με την κύρια πάθηση του ασθενή. Ανάλογα την πάθηση που έχει, αν είναι πολυπίκυλη, υπάρχει χώρο για ηγητικός φάκελος. Και εδώ μερικά και πάρα δέχονται τις αιτήσεις και θα γίνει ένα μπάχαλο και έναν αναλαδόν και καλύτερα που δεν δέχονται τις αιτήσεις κατά ότι ήταν ποινή μου άποψη, για να βγει η διευκρινιστική και να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό θα έχει επισημάνει και ο τοπικός σύλλογος εδώ δικός μας και η Περιφερειακή Ομοσπονδία. Το περάσαμε και στην Εθνική Ομοσπονδία και πιστεύω ότι θα πάρουν τον δρόμο τους. Πάντως, να πω το εξής για ακόμα μια φορά. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όποιος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα προσωπικό ή ακούσει κάτι κλπ, μπορείτε να έρθετε να τηλεφωνήσετε ή να έρθετε στα κατατόπου σωματεία
και να ενημερώσω τους συναγαπητούς συναδέλφους. Είμαι ένα email. Για το θέμα που σας απασχολεί και παρατηρήσατε. Σίγουρα, όπως ακούσαμε και στην αρχή του μήνα που βγάλαμε τον αγαπητό μας πρόεδρο, τον κ. Γιάννη του Βαρδακαστάνη, είπε ότι όλα είναι υπό παρακολούθηση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα κάτι μπορεί να μας ξεφύγει. Γιατί άνθρωποι είμαστε κι εμείς, λάθη γίνονται. Αλλά εδώ είμαστε κατόπιν συνεργασίας όλων μας να τα διορθώνουμε. Λοιπόν, Μάρη, να κάνουμε μία, να βάλουμε μία παρένθεση. Πολλοί κόσμος ρωτάει πότε θα γίνει η κοπή της πίτας. Η κοπή της πίτας του Συλλόγου, ατόμων με αναπηρία Περιφερειακής Ένωτας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί Κυριακή η ώρα 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Πτωλεμαίδος, στο γραφείο του Συλλόγου. Κυριακή 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου. Ελάτε εκεί να αναλύσουμε πολλά προβλήματα και να συζητήσουμε. Θα υπάρχει η Βασιλόπιτα, θα υπάρχει και καφές, θα υπάρχει και μπουφές και θα συζητηθούν όλα τα θέματα αναλυτικά. Τώρα, να επισημάνουμε Κυριακή 28. 28, αυτή την Κυριακή. Γι' αυτό δεν είπαμε και ημερομηνία. Τώρα, όσον αφορά και τα επιδόματα προνοίας, από ό,τι έχω πληροφορήσει, ότι σήμερα πληρώσε και η Φλόρινα. Τώρα, άμα μπορεί κάποιος τηλεθεατής να μας το επιβεβαιώσει, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Πάμε να δούμε σε ένα ρεπορτάζ όμως, Μιχάλη, και να το σχολιάσουμε μετά ένα βίντεο, πολύ σημαντικό, και έχει να κάνει, αν θυμάσαι, είχαμε πει στην αρχή και το είπε συγκεκριμένα εσύ, όχι, στην αρχή της χρονιάς, το Υπουργείο πέρσι βασικά, όχι ψέματα, πέρσι, ενώ ο κύριος Γαβρόγουλου, Υπουργός Παιδείας, απέστειλε επιστολή ώστε να γίνουν προσβάσεις σε όλα τα δημόσια σχολεία. Ήδη παρατηρούνται προβλήματα όσον αφορά συγκεκριμένους μαθητές που αποκλείονται από την είσοδό τους στις σχολικές μονάδες και αναγκάζονται είτε να κάνουν μάθημα στο ισόγειο και να ταλαιπωρούν στους μαθητές τους και παράλληλα να μην έχουν πρόσβαση σε χώρους εργαστηρίων. Πάμε να δούμε το βίντεο και το σχολιάζουμε μετά. Την παρέμβαση των αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας ζητά με έκκλησή του ο Διευθυντής του 3ου Εσπερνού Επαγγελματικού Λυκείου Πτωλεμαίδας, προκειμένου να κατασκευαστεί στις σκάλες στο εσωτερικό του κτηρίου ένας ανελκυστήρας. Το σχολικό συγκρότημα των τεχνικών σχολών που στεγάζει τη λειτουργία του 3ου ΕΠΑΛ Πτωλεμαίδας είναι κτίριο διορόφων με εσωτερική σκάλα χωρίς ασανσέρ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση στους επάνω ορόφους σε μαθητές με κινητικά προβλήματα. Σήμερα στο σχολείο του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Πτωλεμαίδας φυτά μια ενήλικη μαθήτρια η οποία βρίσκεται σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Αποτέλεσμα, την ώρα του μαθήματος κατεβαίνουν οι καθηγητές στο ισόγειο του κτηρίου προκειμένου να συμμετέχει στο μάθημα. Πριν από 3 χρόνια οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί του Δήμου Εορδέας έκαναν αυτοψία στο κτίριο, ερευνώντας την περίπτωση κατασκευής ανελκυστήρα. Μέχρι και σήμερα πάντως, ανελκυστήρας δεν έχει τοποθετηθεί. Φέτος έχουμε μια μαθήτρια η οποία είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι και σε κάποιες υποχρεωτικές ώρες που έχει το παιδί και στα εργαστήρια του σχολείου μας, τυχαίνει αυτά να βρίσκονται σε κάποιο όροφο, στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο του σχολείου. Και όπως καταλαβαίνετε, η μη ύπαρξη ανελκυστήρα καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων. Βέβαια, εδώ και κάποια χρόνια έγινε μια προσπάθεια να λυθεί το θέμα. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Δήμος έστειλε κάποιους μηχανικούς οι οποίοι εκπώνησαν μια μελέτη για την κατασκευή ανελκυστήρα. Δόθηκαν διαβεβαιώσεις εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, πριν 3 χρόνια έγινε αυτό, ότι θα κατασκευαστεί αυτός με πόρους της περιφέρειας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει πληροφορήσει η υπόθεση και να που ήρθαμε μπροστά στο πρόβλημα και αναγκαζόμαστε τα μαθήματα θα κάνουμε σε ισόγειες αίθουσες. Μένει ο καθηγητής κάτω. Βεβαίως. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι αρμόδιοι του Δήμου, δεν ξέρω ποιος φορέας άλλο μπορεί να επιληθεί του θέματος. Προφανώς τα κτίρια, τα σχολικά ανήκουν στην εποπτεία του Δήμου. Αλλά για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου
Μας είχε υποσχεθεί από την περιφέρεια η οικονομική υπηρεσία ότι θα το χρηματοδοτήσει. Μελέτη έχει γίνει, είναι έτοιμη. Νομίζω πως έγινε μια προσπάθεια για τη μελέτη. Τώρα ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται δεν γνωρίζω ακριβώς. Δεν είναι κάτι τρομερό. Νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος είτε ο Δήμος είτε η περιφέρεια για να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Και για το προσωπικό να χρησιμοποιηθεί ο ανελκυστήρας, όχι μόνο, γιατί το κτίριο πίνεται σε δύο ορόφους. Έτσι, και όπως καταλαβαίνετε το προσωπικό γυράσκει στα σχολεία, δηλαδή μεγαλώνουμε όλοι, οπότε χρειάζεται κάποια στιγμή και όταν παρουσιάζονται και κινητικά προβλήματα ιδιαίτερα σε μαθητές, να μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Τι να πούμε τώρα, ρε. Στα λίγια της Γιόλας πήγαινα το 82. 81. Από εκεί τελείωσα. Αυτοί είναι ανίκανοι όχι να βάλουν ασανσέρ. Αυτοί και παράθυρο δεν μπορούν να βάλουν στο σχολείο. Είναι ανίκανοι. Τρία χρόνια τι μελετάνε. Από όποια μεριά να πας στην Γιόλα να βάλεις ασανσέρ, είναι δύο ώρες θα μπουν. Εγώ δεν σας λέω ότι τη Γιόλα ήταν, τα τεχνικά λύκεια ήταν το 71 κατασκευή του 73. Απέναντι είναι το γυμνάσιο. Πήγε το παιδί από το 8ο στο γυμνάσιο δίπλα, στο 3ο γυμνάσιο ή το 5ο γυμνάσιο είναι. Τρίτο. Το 3ο γυμνάσιο, στην Τελεμαϊδά. Σήμερα θα κάνουμε ασανσέρ, αύριο θα κάνουμε ασανσέρ. Το παιδί έφυγε, πήγε σε άλλο λύκειο. Τρία χρόνια οι τεχνικές υπηρεσίες τι κάνουν. Αλλά ξέχασε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Μην το κρίνουμε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ θέλω να πω ότι... Εγώ λέω γιατί δεν το έχουν κάνει. Πήγε μαθήτρια, είναι σαν μαξίδιο, δεν μπορεί να ανεβεί απάνω. Και πόσα παιδιά θέλουν να πάνε και δεν μπορούν να πάνε. Γιατί τα αποκρύπτουμε όλα. Εγώ εκεί πέρα τελείωσα στο σχολείο. Και πήγαινα μπαλαούρο, καλοτσάκι, με τα χεράκια. Δεν μπορούν να καταλάβουν πως το ένα από τα όπλα των παιδιών με αναπηρία είναι η μάθηση και η εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να τη στηρούμε κι αυτήν με έναν απλό εξοπλισμό, γιατί αυτό είναι ένας από τους απλούς εξοπλισμούς. Πού είναι να μας στηρίξει τα άτομα με αναπηρία, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι επιτροπές παιδείας των Δήμων. Ας κάνουν, το βασικότερο δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει μια θέση άνθρωπης για μένα έξω από τα σχολεία. Και δεν έχω κάνει τις διαγραμμίσεις έξω από τα σχολεία περισσότεροι. Τι να μιλάμε τώρα, θα κάνω ασανσέρ αυτοί οι άνθρωποι. Και τις μπουγιές τους τις δώσαμε στους κυρίους. Τις μπουγιές τις δώσαμε στους κυρίους για να κάνουν τις διαγραμμίσεις, για να προστατευτούν τα παιδιά. Ούτε αυτό το έκαναν. Λοιπόν, κύριοι, τι να σας πω. Το 2017 μιλάμε για τέτοια πράγματα. Όταν ήρθε ο υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, στην ανοιχτή σύσκεψη εδώ στα Κύλα, και το είχαμε θέσει θέμα, έστειλε ειδική εγκύκλος ότι όλα τα σχολεία να γίνουν προσβάσιμα. Όλα τα σχολεία. Δεν έχω δει σε κανένα σχολείο να γίνεται τίποτα. Έχει υπογράψει στο μνημόνιο το προηγούμενο η ελληνική πολιτεία προσβάσιμο για τα 19. Όλοι οι χώροι, αρχές 19. Είναι εστίασης, είναι κοινόχρηση, είναι δημαρχία. Πού είναι? Θα έρθει αύριο το 19. Δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Θα δώσουμε αλλαγή πάλι και άλλες προθεσμίες. Τώρα τι να σου πω. Πλατεία που είναι ολόκληρο, η πλατεία έχει γίνει. Τα μισά για τραπεζοκαθίσματα, τα μισά για πάρκινγκ και για τον αερωτό. Λέμε ψέματα. Να σου πω κι άλλο. Τα πεζοδρόμια έχουν γίνει για μερικούς, δεν είναι για όλους. Όποιος είναι κολλητός, καταλαμβάνει όλο το πεζοδρόμιο. Από γλάστρες θέλεις, από ζαρτινιέρες θέλεις, από ποδήλατα, από κρεβατοκάμαρες, τι δεν έχει απάνω. Πού είναι η δημοτική αστυνομία? Όδευση τυφλών, απάνω τραπέζια, καρέκλες, σκούπες, πολύφωτο, ό,τι θέλεις βρίσκεις. Τσάντες. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι η αστυνομία? Πού είναι, ας βγει κάποιος υπεύθυνος να σας απαντήσει. Ότι σε 10 μέρες ή σε 10 μήνες θα έχουμε ασανσέρ. Αν δεν έχουν λεφτά να το κάνουν, ας το πούνε.
Μην κάνω άλλα κι άλλα έξοδα. Έτσι είναι η συμμεταχείριση. Και έτσι είναι η ισονομία απέναντι στους πολίτες. Και κάποιοι που βγήκανε και είναι δημοτικοί άρχοντες σήμερα, έλεγαν ίσα για όλους. Θα βγούμε κι εμείς και τα νέα θα βγουν παντού. Πού δεν μπορούμε να πάμε βασικά στο σχολείο. Τι να πούμε. Αλλά θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Έλεγες πλέον. 2017. Εδώ ήθελε παρέμβαση η εισαγγελέα. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πολύ ανεβάσαμε τους τόνους μας. Κατάλληλο για όλους. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται να στέλνονται μηνύματα στους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όπου να τους ενημερώνουν ότι αν δεν προβούν σε τροποποιήσεις αιτήσεων, θα λήξει η χορήγηση του επιδόματος. Επ' αυτού να πω ότι ήδη από 1η Φεβρουαρίου σε 6-7 μέρες από τώρα κλείνει ένας χρόνος εφαρμογής του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης που είχε ξεκινήσει πέρσι τέτοιο καιρό, 1 Φεβρουαρίου, όπου όσοι μέχρι τώρα δεν είχαν προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, γιατί δεν είχαν αλλαγές, θα πρέπει υποχρεωτικά όσοι θέλουν να το λαμβάνουν να προβούν στην διαδικασία της τροποποίησης. Όσοι θέλουν να σταματήσουν χορήγηση δεν θα κάνουν τίποτα. Επ' αυτού όμως να δηλώσω λίγο το εξής και να πω ότι η αίτηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης είναι μια ενεργή αίτηση, διαδραστική. Και τι θέλω να πω, ότι δεν είναι μια αίτηση που την κάνεις και τελειώνεις. Είναι μια αίτηση που ανά πάσα στιγμή, αν υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού, είτε αυτές αυξάνεται το νοικοκυριό, μειώνεται το νοικοκυριό, υπάρχουν αλλαγές στα εισοδήματα, υπάρχουν αλλαγές στην εργασία, όλα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται κανονικά. Και μην βγαίνετε και λέτε ότι ξέρεις, δεν το ήξερα. Η δικαιολογία είναι αυτό για μένα. Και εννοείται ότι δεν φταίει ο υπάλληλος. Από τη στιγμή που υπογράφεις και βάζεις την υπογραφή σου, είσαι υπεύθυνος εσύ. Ο υπάλληλος όφιλε να σε ενημερώσει μέχρι εκεί και να σε εξυπηρετήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται είναι θέμα καθαρά υπουργικής απόφασης και νόμου. Επίσης, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητούνται δικαιολογητικά στο να αποδείξουμε κατοικία, μισθούς κλπ. Μπορεί να είναι ταλαιπωρία, αλλά αν δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο υποχρεωτικά θα γίνεται αυτό. Επιδόματα λαμβάνουμε, ανεργίας, Α21, παιδιών κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται. Μισθούς από συντάξεις, από μεροκάματα, ορομίσθια, εργόσημα, όλα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται. Μα ρε, συγγνώμη, υπάρχει εδώ τα επιδόματα αναπηρίας δηλώνονται. Τα επιδόματα αναπηρίας, Μιχάλη, τα προνοιακά, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά τα εξοδηρηματικά και όλα αυτά, δυστυχώς, λαμβάνονται υπόψη. Και τα απολύτω αναπηρίας. Ναι, από όσο ξέρω, ναι. Και λόγια, το λέω, το παραμελούμε. Ναι, το λέω γιατί έρχεστε, διαμαρτύρεστε, στο σύλλογο μας λέτε γιατί, πώς και τι, κι όμως πρέπει να δηλώνονται όλα αυτά. Και μετά ξεκινάμε μια διαδικασία χρονοβόρα, να ζητούνται χρήματα πίσω που φυσικά οι περισσότεροι τα έχουν φάει, τα έχουν καταναλώσει και δεν είναι διαθέσιμα πλέον και γίνεται αυτή όλη τα ταλαιπωρία και των υπηρεσιών και των πολιτών. Γι' αυτό διευκρινίζω ότι όταν δηλώνεις αυτά που δηλώνεις ή υπογράφεις πρέπει να τα ελέγχεις. Και επίσης όταν υποβάλεις την αίτηση, την ελέγχεις πριν την υπογράψεις. Αν δείτε κάτι το οποίο δεν συμφωνείτε, εκεί την ώρα έχεις το δικαίωμα να το διορθώσεις. Από εκεί και μετά, ο υπάλληλος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
Και ξαναλέω, μπορεί να ταλαιπωρηθείτε λίγο όσον αφορά τα δικαιολογητικά. Κι όμως είναι υποχρέωση να προσκομιστεί το ανάλογο δικαιολογητικό για να μπορέσει να κλείσει η αίτηση. Και περισσότερο το λέω για τους συναδέλφους, για τους πολίτες που κάνουν αιτήσεις μέσω λογιστών. Καλά κάνουν γιατί την κάνουν. Τώρα θα μου πεις, δεν σας ενημερώνει ο λογιστής. Δεν έχετε την ενημέρωση την κατάλληλη. Δεν έχω θέμα με κανένα. Ενημέρωση κάνω. Απλώς σας λέω ότι η αίτηση αυτή είναι διαδραστική και πρέπει, ξαναλέω, όταν υπάρχουν αλλαγές να δηλώνονται. Μάλιστα, σχετικά με το κοινωνικό, με το πολιτικό πρόγραμμα που άρχισε στην Αττική, πώς θα βλέπουμε τα πράγματα? Μιχάλη, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μιλάς για το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την καινούργια τροποποίηση όσον αφορά την εφαρμογή των προνοιακών επιδομάτων μέσω του φορέα που θα είναι αυτός ο ΟΓΑ. Να πούμε ότι τώρα, με 17 πρώτου του Υπουργείου Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών φυσικά, εξέδωσε μία εγκύκλιο για την έναρξη πιλωτικού προγράμματος εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία. Και αυτό έχει ξεκινήσει πειραματικά στην περιφέρεια Αττικής. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή και είχε πει και ο αγαπητός πρόεδρος που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ τηλεφωνικά, μας είχε δώσει ενημέρωση και μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζει και ο ίδιος, η διαδικασία θα αλλάξει Μάιο με Ιούνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η ημερομηνία, θα είναι πιο πριν, πιο μετά. Και έχει να κάνει με την καινούργια διαδικασία πληρωμής και διαχείρισης των προνοιακών επιδομάτων. Αν σας έρθει στο λεμόδο θα γίνει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καθυστερούν. Αυτό είπε, έπρεπε να έχει γίνει ήδη το 18 να πληρωνόμαστε από την ενιαία εφαρμογή προγραμμάτων. Αυτό θα πάει. Το να σας έρθει στο λεμόδο έκανε 3 χρόνια. Αυτό ευελπιστώ να το λύγουμε στις αρχές του 19. Να διευκρινίσουμε λίγο και να πούμε ότι η εγκύκλειος γράφει ότι ο ετών υποβάλλει την αίτησή του στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, λέει, και απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ, όπως γίνεται και με τα άλλα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στο κέντρο κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή τον κέντρο υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, εδώ είναι και το μυστικό το όλο, που εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ σωστό, αρκεί να λειτουργήσει σωστά, πως λέει και ο Μιχάλης, που συνήθως υπάρχουν αργοπορίες κλπ. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον αριθμό ΑΠΚΑ και αφημί του ετούντος. Κάτι που αυτό, ειλικρινά, αν δουλέψει σωστά, πλέον θα πάψει η ταλαιπωρία των αγαπητών συναδέλφων μας όσον αφορά το ιστορικό. Εδώ έχω μία συστηματική, πολύ σοβαρή. Σωστά ζητάνε. Είμαι υπέρ της νέας τεχνολογίας, είμαι υπέρ των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά άτομα είναι αναλφάβητα σε όσον αφορά το διαδίκτυο. Ναι, δεν μ' άφησες να τελειώσω. Ναι, συγγνώμη. Ήδη πολλά ο ετών άτομα θα έχει τη δυνατότητα, μπορεί και ο ίδιος να μην έχει, είπα, να υποβάλλεται μέσω κέντρο κοινότητας των Δήμων της Αττικής, συγκεκριμένα εδώ. Που σημαίνει κάλλιστα ότι και γνώσεις να μην έχεις. Οι Δήμοι της Αττικής στα κέντρα κοινότητας επαντρώθηκαν. Εγώ δεν είδα εδώ στην περιοχή μας κανένα κέντρο κοινότητας να έχει επαντρωθεί. Εγώ ξέρω ότι λειτουργούν κέντρα κοινότητας, Μιχάλη. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς οργανώνονται και το τι είδους παροχές παρέχουν όσον αφορά μέχρι στιγμής, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Που τα περισσότερα στην πλειοψηφία τους. Γιατί κέντρα κοινότητα είναι σε κάτι πόλιο που δεν μπορούμε να πλησιάσουμε με τις πατρίδες. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Άλλο θέμα κι αυτό. Ναι. Τώρα, όπως είπες εσύ, να μην το κάνουμε θέμα σας, αλλά τι να πω. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να μην κάνουμε μισές δουλειές. Μπορείτε να μας πείτε που είναι στο Δήμο Εορδέας το κέντρο κοινότητας? Συγκεκριμένα, θες να με ακούσει το κέντρο κοινότητας του Δήμου Ερωδέας, εγώ ξέρω ότι είναι προσβάσιμο. Πού, σε ποιον? Σε σένα.
Και σε σένα. Όχι. Εγώ δεν θα περπατήσω 400 μέτρα. Έχει μπροστά θέση στάθμευσης. Στα πόσα μέτρα έχει θέση στάθμευσης. Στα πόσα θέση. Είναι γύρω στα 50-60 μέτρα. Δεν είναι έτσι, Μαρία. Έχει οδηγό τυφλών ή έχει πινακίδα έξω. Κοίταξε, δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Ναι, μου αρέσει, εγώ τα προσωποποιώ τα πράγματα γιατί τι ζω. Μερικά πράγματα να λέγονται. Κάνουμε ζωντανή εκπομπή και λέμε κάποιες αλήθειες. Άμα λέμε ψέματα, σε βγει κάποιος να μας διαψεύσει. Όταν είναι για άτομα με αναπηρία, θα έχουμε τα καλύτερα γραφεία και τις καλύτερες. Θα έχουμε και χώρους υποδοχής. Δεν μπορεί να έρθουν τρία άτομα με αναπηρία και να κάθονται όρθια. Και τα περισσότερα άτομα με αναπηρία πάνε με συνόδους. Εκεί να πω συγκεκριμένα, υπάρχει ένα θέμα στενότητας χώρου. Πρέπει να υπάρχει σωστή οργάνωση και εκμετάλλευση. Όχι, χώρου. Να μην κάνουμε αρπακόλα, αρχή να το πάρουμε να το κάνουμε. Να είναι οι υποδομές και η στελέχωση σωστή. Μην να πούμε ότι το κάναμε. Απλά πράγματα λέω ρε παιδιά. Τι ζητάω. Υπάρχει συνότητα χώρου. Τα περισσότερα άτομα με αναπηρία υπάρχουν άτομα που έχουν ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορούν την κλειστοφοβία. Υπάρχουν άτομα που χρησιμοποιούν συσκευές οξυγόνου. Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να υπάρχει μέρημνα, να υπάρχει μια απλά. Αυτό λέω. Εν ολίγης μιλάς για αυτονομία γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όπως και στο ρεπορτάζ που είδαμε πριν, δεν θέλω να με παίρνουν αγκαλίτσα και να με πηγαίνουν πάνω στα εργαστήρια. Θέλω την αυτονομία μου, την ελεύθερη πρόσβαση παντού. Ναι. Μήπως εκεί που είναι ο χώρος που λες εσύ την Τετάρτη, που κατεβαίνει όλη η ορδέα που πάει, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Λόγω του ότι είναι, εντάξει, αγορά γίνεται. Ναι, Μάρια. Εγώ προχθές σαν πρόεδρος ήθελα να πάω κάτι να δω. Και δεν μου φταίνει πάλι. Φταίνουν αυτοί που τους έβαλαν εκεί πέρα. Αλλά κάποιοι άλλοι έχουν μεγάλα γραφεία και στρογγυλά. Δίνουμε και σε κάποιους άλλους χώρους, γιατί είναι κολλητοί μας, τεράστια γραφεία. Δεν πάμε να ερεμήσουμε λίγο, να γιατί δούμε να ερεμήσουμε. Μία κοπή πίτας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Φλόρινας. Τους αγαπητούς συνάδελφους εκεί, την Αγνή που γιόρταζε και προχθές, να τις ευχηθούμε και χρόνια πολλά δημοσίως και να συνεχίσουμε. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνη προσέλαβες. Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Φλόρινας. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Αγνή Σιδηροπούλου, στόχος του Συλλόγου και μεγάλη διεκδίκηση είναι η εξασφάλιση παροχής βασικών επιπέδων εξυπηρέτησης στα άτομα με αναπηρία, κάτι που πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο κάθε κοινωνικής πολιτικής του κράτους πρόνοιας. Και δεν είναι τυχαίο που αυτές τις μέρες είναι πάντα κοντά μας η τοπική κοινωνία, η εξουσία, αν με επιτρέπετε για τη λέξη, που φέρει και την ευθύνη για όλους τους πολίτες για ένα κράτος δικαίου. Σήμερα δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά, όπως η κάθε μέρα μας είναι μια ημέρα επαφής με τις αρχές για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Τα ακούσατε και στο ρεπορτάζ από την αγαπητή συνάδελφο την Αγνή Σιδηροπούλου, την πρόεδρο εκεί του Συλλόγου, ότι κάθε μέρα τα προβλήματά μας είναι η καθημερινότητά μας. Κάτι το οποίο συζητούσαμε και πριν με τον Μιχάλη εδώ πέρα όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στα κέντρα κοινότητας. Άλλο θέμα για μη το πιάνεις. Όλα. Αλλά έχουμε μια όλα είναι. Μάθαμε ένα ευχάριστο, παιδιά. Αλλά θα σα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Πάρα πολύ δυνατό. Κοίταξε, κάτσε επίσημο. Άμα δεν είναι, γιατί να το πεις. Όχι, επίσημο είναι. Χύτρα δεν θα γίνουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω. Χύτρες εμείς δεν θα γίνουμε. Άμα δεν έχουμε κάτι γραπτό, χύτρες δεν θα γίνουμε. Έχω εγώ κάτι γραπτό για την γραπτό. Υγεία. Έχω εγώ κάτι γραπτό για την υγεία. Για πες. Κυκλοφορεί, λένε, σύντομα το φάρμακο για την ημικρανία. Όπως γνωστόν, η ημικρανία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. Και δε στα άτομα με αναπηρία είναι μία από τις 10 κύριες αιτίες πρόκλησης. Θα κυκλοφορήσει, λέει, το 19, στις αρχές του 19. Να δούμε, θα κυκλοφορήσει, θα είναι, λοιπόν, σας έρεο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να μου στέλνετε μονάχα μηνύματα.
Βγες εσύ στην εκπομπή και πες. Και όσον αφορά για τους κύριους που λένε ότι κοιτάζω το κινητό μου, το έχω αμυλωμένο και στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Οι ερωτήσεις που γίνονται δεν είναι δικές μου. Οι περισσότερες είναι από εσάς. Όσον αφορά για την Τετάρτη για τη Λαϊκή Αγορά, το έκανε καταγγελία από το άτομο που κατέβηκε από το Μεσόβουνο να πάει στα κέντρα κοινότητας και δεν μπορούσε να φτάσει για να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, και όλα αυτά τα κρατάμε μέσα στο κινητό. Και από την πίτα, έτσι για να ανέβει λίγο περισσότερο η αδρεναλίνη μας, έτσι, πάμε να δούμε λίγο και το επόμενο βίντεο και το συζητάμε μετά. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς και εμείς ως άτομα με αναπηρία έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος και στα βαριά αθλήματα όπως είναι και η πυγμαχία, έτσι. Όχι. Και να αμυνθούμε κιόλας. Και να αμυνθούμε κιόλας. Και να αμυνθούμε και έχουμε κάνει και πολλά μαθήματα αυτοάμυνας και εδώ πρέπει να πούμε το αθλητικό κομμάτι των ατόμων με αναπηρία και ειδικά στο δικό μας το κομμάτι εδώ στο νομό Κοζάνη και ειδικά στην Ιορδαία το στήριξαν τα βαριά αθλήματα. Τα βαριά και σκληρά αθλήματα όπως ήταν η πάλι και όπως ήταν η άρση βαρών. Ειδικά η πάλι της Πτολεμαίδος μοίραζε το γήπεδο όταν δεν μας έβαζε κανένα στο κλειστό. Έβαζε τα άτομα με αναπηρία και είχαμε κάνει τη μεγάλη ομάδα και είχαμε μεγαλουργήσει. Αυτό όμως πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αθλήματα. Δεν μπορούν να ασχοληθούν όλοι εδώ με τώρα, ένα αθλήμα. Εδώ που είστε νέα παιδιά, που είστε εσύ ο Μάριος, να αθληθείτε. Εγώ πλέον έχω γίνει παππούς, βετεράνος είμαι πλέον. Έχω πέρασει από κάποια δεκαετία αθλήματα. Πόσο ρε παιδιά θα πω. Εγώ μιλάω προσωπικά. Υπάρχει η ομάδα κολύμβησης αμαία στην Κοζάνη. Υπάρχει σύλλογος, γνωρίζω πολύ καλά στην Πτολεμαίδα. Εγώ για Κοζάνη σου μίλησα. Για Κοζάνη δεν ξέρω. Πτολεμαίδα υπάρχει και ένα φοβερό κολυμβητήριο. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τμήμα αμαία. Ακριβώς αυτό. Γιατί. Πώς θα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν, να ανέβουν, να εξελιχθούν και να δείξουν τη χώρα μας, αν όχι παρά έξω. Στην Κωνσταντίνα φέτος στείλαμε αρχές Σεπτεμβρίου, όταν άνοιξε το κολυμβητήριο, επιστολή και επισημάνουμε κάποια πράγματα. Ότι ζητάμε και ώρες, δυστυχώς, η επιστολή αυτή δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Γι' αυτό και εγώ το επισημαίνω τώρα. Δεν είσαι μόνο εσύ που ζητάς την κολύμβηση, είναι πάρα πολλά παιδιά. Κολύμβηση που σου έφερα για παράδειγμα. Υπάρχουν όχι, πολλά αθλήματα. Η κολύμβηση είναι και θέμα και θεραπευτική κολύμβηση, να το πούμε και αλλιώς. Για φυσιοθεραπείες, για καλύτερη κίνηση των παιδιών. Ναι, έχουμε στείλει ήδη έγγραφο, αλλά δεν έχει απαντηθεί και δεν ξέρω γιατί δεν έχει απαντηθεί. Όπως και πολλά έγγραφα, όταν στέλνουμε στις υπηρεσίες, ξεχνάνε να τα απαντήσουν και σοβαρά έγγραφα. Ξεχνάνε να τα απαντήσουν γιατί λέει φορτοεργασίες. Αλλά εγώ από ό,τι ξέρω πρέπει να απαντούνται τα έγγραφα μέσα σε 15 μέρες. Δηλαδή ρωτάς, ξεχνάνε ή τα προσπερνάνε. Όχι, δεν ξέρουν σε ποιες υπηρεσίες πάνε και μετά τα προσπερνάνε. Και κάποια που τσούζουν και κάποια που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, τα προσπερνάνε, τα αφήνουν στο τέλος. Λένε, έλα ρε, τώρα έχει λήξει το θέμα, μην το ανακατεύεις. Απλά πράγματα. Μιχάλη, με τα αδέσποτα πώς πας, με τα κατοικίδια, αδέσποτα. Μάρη, το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ σκυλιά έχω, τα αγαπάω. Έχω δικά μου δεσποτιζόμενα ζώα, τα δέσποτα δεν φταίνε. Φταίνε αυτοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν μπορεί σήμερα να παίρνει ένα σκυλάκι να του πηγαίνει στο πάρκο. Πού είναι η δημοτική αστυνομία να βγει να δει αν αυτό το ζώο είναι τσιπαρισμένο. Όταν πάει το σκυλάκι στο γιατρό για κάποια θεραπεία ή κάτι έπαθε, όταν βγαίνει έξω, γιατί δεν πάει η δημοτική αστυνομία, να κάνει έναν έλεγχο να δει είναι τσιπαρισμένο αυτό το ζώο. Λέμε το παίρνουμε ζώα είναι τσιπαρισμένα. Εγώ δεν έχω με τα δέσποτα θέμα. Υπάρχουν μερικά δέσποτα που είναι στον δρόμο μου και τα ζηλεύω. Που είναι πιο μεγάλα από τα δικά μου. Ξέρεις, έχω και μανία σαν μεγάλο σου ζώο. Έχει κάτι ποιμηνικούς στην Πτολεμαίδα που είναι πολύ καλύτεροι από τους δικούς μου.
Ναι, αλλά γιατί είναι στο δρόμο? Γιατί είναι στο δρόμο, γιατί κάποιοι τα πήραν, χώρισαν, τα παράτησαν. Εδώ πρέπει να υπάρχει τσιπάκι. Δεν φταίει το αδέσποτο, φταίει αυτός που το παράτησε. Που το παράτησε. Αυτός θέλει τιμωρία. Ξέρεις ότι πλέον διαβάζουμε σε ανακοίνωση ότι στο προσεχές διάστημα θα νομοθετηθεί φόρος δημοτικών τελών για τους ιδιοκτήτες σκύλων. Φυσικά, Μαρία, όταν το σκύλο σου το πας και ο σκύλο σου αφοδεύει ή κατουράει ή ουρεί πάνω στο πάρκο και το καθαρίζουν κάποιοι ή δεν τα μαζεύεις, είναι και πολλά άλλα, φυσικά να πληρώνουν δημοτικά τέλη και να τα σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και τους χώρους τους. Και εδώ ο νόμος βγήκε, αλλά θα ισχύσει, γιατί και βγήκε ο νόμος για τα τσιπάκια στα σκυλιά. Ισχύει τίποτα? Εδώ είμαστε, θα το δούμε, Μιχάλη. Θα το δούμε. Έχει κάνει δημοτική αστυνομία μία βόλτα να δούμε πόσα ζώα είναι έτσι? Δεν μιλάμε σε χωριά, μέσα σε πόλεις, μέσα σε διαμερίσματα. Ναι, γιατί παραπονιούνται κιόλας ότι τα δέσποτα δαγκώνουν, επιτίθενται σε ανθρώπους, σε παιδιά, σε ενήλικες. Και να γελάσουμε και λίγο. Μην παζαλούν, εμένα με έχουν κάθε μέρα κάτω. Να γελάσουμε και λίγο. Πάμε να δούμε το επόμενο ωραίο βίντεο. Είναι λίγο καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, αλλά το βάζουμε έτσι λίγο για να ανέβει λίγο το αίμα παραπάνω. Όλα τα πράγματα γίνονται. Και στη θάλασσα μπορείς να πας, και στο κολυμπητήριο μπορείς να πας, αρκεί να είναι προσβάσιμο. Άμα δεν γνωρίζετε, κύριε, και άμα δεν μπορείτε, ή το δημόσιο επιδείξει είναι πολύ αργό και βαριό, και μερικοί έχουν και κάποιες άλλες δουλειές να κάνουν. Κάνουν κάποιοι μιλήσεις, κάποιοι παίζουν στοίχημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα να σας υποδείξουμε πώς γίνονται. Και δεν θα δεχτώ άλλη φορά να γίνονται event ή εκδηλώσεις και να μην συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρία. Έχει πάσει το τηλέφωνο για το κολυμπητήριο. Εγώ, τι να πω ρε παιδιά, άλλη υπεύθυνη, υπάρχει η διοίκηση του κολυμπητήριου. Κάποιοι το έχουν κάνει και μονοπόλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, κύριοι, από μένα καλή νύχτα σας. Στην άλλη τρίτη πάλι θα είμαστε κοντά σας. Θα αρχίσει σιγά σιγά οι αποκρύες. Θα τελειώσουν οι πίτες, θα αρχίσουν οι αποκρύες. Εκεί θα μπορούμε να μπούμε μέσα στην πόλη της Κοζάνης να διασκεδάσουμε κι εμείς. Εκεί θέλω να δω τη μέρημνα του αρμόδιου αντιδημάρχου. Και τώρα, πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε ότι την Κυριακή 28 του μηνός, η ώρα 12 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Ατόμων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κόβει τη βασιλόπιτά του στο πνευματικό κέντρο στο Δήμο Ιορδέας. 12 ώρα. Ναι, στα γραφεία του Συλλόγου. Επίσης, να ενημερώσουμε τους αγαπητούς τηλεθεατές ότι ήδη βρίσκεται ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα δημοτικά τέλη του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Ιορδέας. Πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο 2463-020-835 για την υποβολή της αίτησης. Από μένα, πρώτα ο Θεός, την άλλη εβδομάδα και πάλι κοντά σας. Επίσης, να ευχαριστήσω τους αγαπητούς τηλεθεατές
και συναδέλφους εκπομπής για την συλλογή των βίντεων που σας δείχνουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι επίκαιρα και είναι με το... έχουν σαν θέμα την αναπηρία. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα στέλνετε. Και την επόμενη Τρίτη, πρώτα Θεός, και πάλι κοντά σας. Καλό βράδυ από μένα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Καλώς χόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά λίγο περισσότερη πληροφόρηση για εμάς και για τα άτομα με αναπηρία, είτε σε θέση εργασίας, είτε σε θέση αθλητισμού, είτε σε θέση, όπως είπαμε, εκπαίδευσης, γιατί αυτά είναι τα όπλα μας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Είμαι και εγώ εδώ. Στη ζωή από άλλο δρόμο. Έλα συνδέσιμο. Χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Λόρινας. Τηλέφωνο 2-463-077-456 και 25-112. Για εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.